ανοίξουμε την κάμερα και να κάνουμε ένα μικρό βλογκάκι, ένα μικρό βιντεάκι, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλές μέρες και να δείξω τι έχω στην κατοχή μου αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, η εποχή των pod, των disposables και όλα αυτά τα οποία είναι plug and play. Τα παίρνεις, φεύγεις, πας παραλίες, πας βόλτα, δεν χρειάζεσαι πολλά πολλά, τουλάχιστον εμένα έτσι με βολεύει. Έτσι τη βρίσκω, έτσι την ακούω. Κάπως έτσι. Οπότε, έχω εδώ να δείξω δύο τα οποία έχω τώρα τελευταία στην κατοχή μου, γιατί θέλω να πάρω και άλλα δύο. Ευχαριστώ αυτούς που μου έχουν στείλει αυτά εδώ. Έχουμε το The Cinekin, το Clips και το Vupu, το Argus, το Air, το 2, το καινούριο. Τα οποία είναι αυτά εδώ. Είναι αυτά εδώ, σε μπλε χρωματιχεία και τα δύο. Το Vupu, το Air, έχει λίγο πιο αεράτη τζούρα με δύο επιλογές αντιστάσεων. Το Clips έχει προς το MTL με μία επιλογή αντιστάσεων. 2 ml capacity το ένα, νομίζω 2 και το άλλο, δεν θυμάμαι. Όμορφα, πολύ ωραία. Τυχαία μπλε και τα δύο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ ατμίζουμε Ursula τη Light, γιατί είναι καλοκαίρι και πώς θα βγούμε παραλία. Και εδώ μέσα έχουμε το Gentleman. Αγαπημένο υγρό πλέον, το συγκεκριμένο. Και επειδή είναι εποχή των disposable, θα πάρουμε και αυτό εδώ, το οποίο και αυτό παρέλαβα, είναι το Nick Bartow το Μπάκο. Στα disposable δεν έχω τόσο μεγάλη άποψη, δηλαδή έχω ατμίσει άλλα δύο, νομίζω τη Χάλο και, και κάποια από την Aisty, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία, είναι όντως μια λύση plug and play, το παίρνω μαζί μου, το έχω στην τσέπη μου, κομπλέ, μια χαρά, γύρω στα 500 παύσεις έχουν πάνω κάτω όλα, τα συγκεκριμένα τουλάχιστον είναι 500 παύσεις, δεν τα έχω μετρήσει, δεν θα τα μετρήσω, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που θα παρατηρήσω συγκεκριμένα με τα προηγούμενα δύο που άτμισα, γιατί σας λέω δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, είναι ότι εδώ σαν να μου χτυπάει λίγο περισσότερο η νικοτίνη. Δεν ξέρω, θα το δω λίγο στην πράξη, τουλάχιστον το πρωί, γιατί σήμερα το άνοιξα, τα άλλα τα ατμίζω δύο μέρες. Σήμερα το άνοιξα και έκανα μια τζούρα, ίσως δεν είχα ατμίσει πολύ λίγο που ήταν πρωί, μου χτύπησε αρκετά, ίσως για αυτό. Από εκεί και πέρα. Τα pod θα τα δοκιμάσω κάμια εβδομάδα να αλλάξω για μια αντιστασούλα, να δω λίγο διάρκεια ζωής, πώς συμπεριφέρονται, να βάλω και κάνα πιο άλλο υγράκι μέσα. Θέλω να δοκιμάσω τα unsalted και τα παγωμένα, τα καινούρια τα οποία παρέλαβε το liquid path, τα οποία δεν θέλουν νικοτίνη, είναι παγωμένα, να δω πώς δουλεύουν εκεί, τα οποία λένε όλοι ότι είναι και για pod και τα σχετικά για αυτά, να δούμε λένε αλήθεια. It's the truth. The truth is out there. Δεν ξέρω, κάπου στη μέση πάντως θα είναι αλήθεια. Θα. Είπα έτσι να κάνω ένα μικρό βλογκάκι γιατί έχουμε μέρες να τα πούμε. Τις επόμενες μέρες θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά με λίγο B-roll, να δούμε λίγο και μέσα τι έχουν συσκευασίες τους, πώς έχονται και σχετικά, να δούμε τι άλλο έμπεροι έχουν μέσα, οδηγίες χρήσης, τι άλλες κάνουμε. Καλοκαίρι είναι να προσέχετε τα mod σας, να προσέχετε τις μπαταρίες σας, να προσέχετε την αρέωση των υγρών σας, δηλαδή το 50-50 δεν συνιστάται πλέον εύκολα. Τώρα έχουμε διαρροές, ειδικά σας που κάνετε RDA και τα σχετικά. Θα έχετε λίγο παραπάνω διαρροές αν δεν κάνετε καλό βαμβάκωμα, γιατί γίνεται νερό με τη ζεστή το υγρό. Έχω κάτι άλλο. Ναι, έχω παραλάβει για κανένα δύο άλλα πράγματα, αλλά θα τα δούμε σε συνέχεια. Τα λέμε την Τρίτη. G-Vape ισχύει. Το μότο μου αυτό να μου βγαίνει αυτό μετά κάθε φορά. Δεν ξέρω αν μου το έχετε κολλήσει, ρε παιδί μου, με το που θα πω κάτι, θα μου βγει κατευθείαν. G-Vape ισχύει, bitches. Ξέρω ότι σε κάποιους σας αρέσει. Αλλά. The Vape Night. Out show, κάπως έτσι λέγεται το live της Τρίτης. Σας περιμένω εκεί να τα ακούσουμε, να το δούμε. Κάτι θα πούμε από τις συμβές και τα σχετικά. Θα δούμε για λίγο τα προϊόντα τα οποία σας έδειξα. Θα κάνουμε για λίγο κουτσομπολιό. Θα πούμε λίγο για κάμερες, βίντεο, κινητά. Καλοκαίρι έρχεται να έχετε λίγο, να μάθετε λίγο πώς μπορείτε να τραβάτε 5 φωτογραφίες και 5 βίντεο. Είναι σημαντικά για το άτομο. Πώς θα αποστάρετε τα μοντάκια σας. Αυτά. G-Vapes is here. See you next time, bitches. Πάμε να κλείσουμε τα μαγούλα και πάμε για φαγητό.